όχι μόνο δεν αντιμετώπισε την ακρίβεια, αλλά αντίθετα την τροφοδότησε με την επιδότηση της εσχροκέρδειας των μεγάλων εταιριών ενέργειας, όπως επίσης και των μεγάλων πολυεθνικών όσον αφορά τις τιμές στα προϊόντα, των προϊόντα στα σούπερ μάρκετ και στις αγορές. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ο πληθωρισμός πήρε τα ύψη και έχουμε από τους υψηλότερους πληθωρισμούς στη χώρα. Αφού στην Ευρώπη, αφού χωρίς να έχει την πολιτική βούληση να παρέμβει, χωρίς τους ελεκτικούς μηχανισμούς για να συγκρατήσουν τις τιμές, οδηγούν με αυτή την πολιτική τους επιλογή στη φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας, την αύξηση των ανισοτήτων και την εκτείναξη του ιδιωτικού χρέους. Και βλέποντας και το παράδειγμα τελευταία με την έξωση του ηλικιωμένου ανάπηρου στη Χαλκιδική, όπου ο άνθρωπος μπήκε εγγυητής για ένα δάνειο που πήρε ο άνεργος γιος του, βλέπουμε πραγματικά όχι μόνο την επέλαση των φαντς που δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο, αλλά βλέπουμε την αναλγησία, βλέπουμε τη σκληρότητα της κυβέρνησης στις ευάλωτες ομάδες του λαού μας. Η χώρα μας έχει ανάγκη μια άλλη πολιτική, μια πολιτική που θα αξιοποιήσει τις δυνατότητές της. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει ένα κοστολογημένο, αξιόπιστο πρόγραμμα για την αλλαγή του παραγωγικού και κοινωνικού μοντέλου που θα αναπτύξει σύμμετρα την χώρα μας, αλλά και θα αναδιανέμει τον πλούτο προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, 5,5 δις ετησίως, 25 δις για τα 4 χρόνια, που πραγματικά έχουν το πολιτικό θράσος, η αντίπαλή μας, η Νέα Δημοκρατία, και βγαίνει και μας κατηγορεί για να αποπροσανατολίσει το λαό. Μια λέει 80, μια λέει ότι το πρόγραμμά σας θα μας οδηγήσει σε μνημόνιο, μια λέει 40, όταν είναι οι ίδιοι αυτοί οι αφιλότιμοι που δώσανε 10 δις στους συμμετέρους, στους φίλους τους, μόνο και μόνο για να στηρίξουν την παρασιτική οικονομία.